Την άμεση αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής ζητούν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, της ΑΔΔ και εργατικών συνδικάτων της περιοχής, που πραγματοποιούν κινητοποίηση στο κτίριο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή την παρουσία στο χώρο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελου Λιβιεράτου για προγραμματισμένη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μια διαμαρτυρία σήμερα των συνδικαλιστικών στελεχών του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης και του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, ενάντια σε όλα αυτά τα μέτρα που έχουν φέρει τη χώρα μας σε αυτή την άθλια κατάσταση. Σήμερα κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Πρέπει η κυρία Μέρκελ που βρίσκεται στην Αθήνα να καταλάβει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι ό,τι είχαν να το δώσουν το έχουν δώσει. Φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Οι εργαζόμενοι, μάλιστα, αφού δεν κατάφεραν να συναντηθούν με τον Υπουργό, ζήτησαν από τον Περιφερειάρχη να μεταφέρει τα αιτήματά του στην κυβέρνηση. Εγώ θα μεταφέρω στην κυβέρνηση. Θέλουμε. Θα πάρω στο γραφείο εμείς του Πρωθυπουργού. Να πάρτε. Τι να τους πω, λίγο, να τους πω. Ότι θέλουμε αλλαγή πολιτικής. Λέμε. Ναι. Με ποια αλλαγή χρήματα. Να είμαστε ενάντια στο μνημόνιο. Κοιτάξτε. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά και οι ίδιοι υπουργοί και όλοι οι πολίτες αυτή τη χώρα. Εγώ, θύμα, είμαι, θύμα, εγώ άλλα... είμαι θύμα του μνημονίου επαγγελματικά. Έτσι, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εγώ σας δω, εσείς... Όλοι είμαστε θύματα του μνημονίου, όχι μόνο εσείς. Όχι, όλοι, όχι, όλοι, όχι, όλοι. Να τους πείτε ότι αυτή η πολιτική δεν οδηγεί. Οδηγεί τη χώρα μας σε αδιέξοδα και σε καταστροφή. Το αίτημα ποιο όσον είναι. Αφορά τα μνημόνια, ο κόσμος. Συμφωνώ, ρε αγόρι μου. Το αίτημα τι θα σου πει. Το αίτημα να πει στην αγορά. Επιτέλους, κάποια στιγμή δεν έχει τίποτα στην αγορά μέχρι στιγμή. Στιγμή έχουμε 25% επίσημη ενεργία στη Δυτική Μακεδονία. Πολύ χειρότερα από ό,τι ξέρω. Πάνω από 30%. Πάνω από 30% επίσημα. Λοιπόν, λέμε το εξής. Αυτή τη στιγμή κλείνουν κάθε μέρα μαγαζιά, απολύονται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και δεν μιλάει, δεν δρώνεται αυτή καθενός. Κανενός. Οι άνθρωποι δεν έχουν δυνατότητα περίθαλψης. Δεν έχουν δυνατότητα. Λοιπόν, καθαρά πράγματα. Να ζήσουμε με τα δικά μας λεφτά και να εφαρμόσουμε κοινωνική πολιτική για όλους τους Έλληνες ισότιμη και για αυτούς που είναι έμεστοι στο κράτος και αυτούς που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Καθαρά πράγματα. Αυτά τα τρία πράγματα εγώ λέω. Σας τα λέω δημόσια και τώρα πείτε μου. Τα οποία συμφωνούν. Άρα, συμφωνούν. Άρα εγώ να μεταφέρω στην κυβέρνηση. Επιτρέψτε μου λίγο. Άρα εγώ να μεταφέρω στην κυβέρνηση ότι είμαστε ενάντια στο μνημόνιο, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, οι τοπικοί εταίροι και δεν θέλουμε τα χρήματα των δανειστών μας. Να μην ζητήσουμε να πάρουμε χρήματα. Να κάνουμε στάση πληρωμών. Συμφωνούμε. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Όχι, πώς θα πληρώσει. Πώς θα πληρώσει. Όχι, όχι, όχι. Εμένα, συγγνώμη, πρόεδρε, με συγχωρείτε. Εμένα ως επαγγελματία. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εμένα ως. Συγγνώμη, όχι, μισό το. Ένα-ένα θα μιλάμε, ένα-ένα θα κρατάμε. Εμένα ως επαγγελματία. Επιτρέψτε μου, θα μιλάμε ένα-ένα. Εμένα την κλινική. Όχι, όχι. Όχι, εγώ έχω καθαρή άποψη. Συγγνώμη, πρόεδρε, άκουσε το λόγο μου λίγο. Θα μιλάμε ένα προ ένα. Ένα προ ένα. Θα μεταβάσει το αίτημα ποιο είναι. Δεν μου λες το αίτημα. Ποιο είναι, όχι συγκεκριμένα. Τελικά οι εκπρόσωποι των συνδικάτων έφυγαν από τον χώρο της περιφέρειας χωρίς να συναντηθούν με τον Υπουργό, ο οποίος για να αποφύγει και τους δημοσιογράφους μπήκε στην περιφέρεια από την πίσω πόρτα.